στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της Μάλτας, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody's, επικαλούμενος αυξανόμενους χρηματοπιστωτικούς και μακροοικονομικούς κινδύνους που προέρχονται από την κρίση στην Ευρωζώνη. Παράλληλα, απευθύνει προειδοποίηση προς τη Γαλλία, Αυστρία και Βρετανία για τα 3α της δικής τους αξιολόγησης. Παρά την αντίθεση του Βελιγραδίου και του Διεθνούς Παράγοντα, 4 Δήμοι με σερβικό πληθυσμό στο βορρά του Κωσόβου ψηφίζουν σε δημοψήφισμα για τον καθορισμό της στάσης τους έναντι της Πρίστινα. Αποδέχεστε τους θεσμούς της αποκαλούμενης Δημοκρατίας του Κωσόβου, είναι το ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν με ναι ή όχι οι Σέρβοι στους Δήμους Κωσόφσκα Μητρόβιτσα, Σβέτσαν, Ζούμπιν Πότοκ και Λεποσάβιτς. Σε μια απόφαση που θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει ανάλογες υποθέσεις σε άλλες χώρες, γαλλικό δικαστήριο έκρινε ένοχη την αμερικανική Monsanto, γίγαντα της αγροκιμικής βιομηχανίας, για τη δηλητηρίαση αγρότη που εισέπνευσε σε ζανιοκτόνο της. Πρόκειται για ιστορική απόφαση, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας παρασκευαστής γεωργικών φαρμάκων κρίνεται ένοχος για μια τέτοια δηλητηρίαση, δήλωσε στο Reuters ο Φρανσουά Λαφόρκ, δικηγόρος του αγρότη. Η Monsanto ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι θα ασκήσει έφεση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που είχαν σήμερα στόχο την πόλη Χόμς, η οποία σφυροκοπείται εδώ και 10 ημέρες από τις δυνάμεις του Μπασάρ αλ-Άσαντ, σύμφωνα με ανακοίνωση μιας συριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, πριν από τις σημερινές συνομιλίες στο Βερολίνο με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Ναμπίλ αλ-Αράμπι, έκανε λόγο για νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Συρίας. Η κρίση στο ευρώ βρίσκεται στο επίκεντρο της συνάντησης Κινέζων ηγετών με Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Πεκίνο. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χέρμαν Βαν Ρομπάι και ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζωζέ Μανουέλ Ντουράο Μπαρόζο συναντιούνται σήμερα με τον Κινέζο Πρωθυπουργό Ουέν Τζιανμπάο, ενώ αύριο θα έχουν επαφές με τον πρόεδρο της Κίνας Χου Τζιντάο. Τον ένα και μοναδικό υποψήφιο που θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βενεζουέλας τον προσεχή Οκτώβριο απέναντι στον Ούγκο Τσάβες επέλεξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το βρήκαν στο πρόσωπο του 39χρονου Ενρίκε Καπρίλες Ραντόνσκι. Ο νεαρός κυβερνήτης της πολιτείας Μιράντα, στην οποία βρίσκεται η πρωτεύουσα Καράκας, επικράτησε στις εσωκομματικές εκλογές έναντι όλων των συνυποψηφίων του με συντριπτική διαφορά. Τίθεται έτσι επικεφαλής ενός πολυσυλλεκτικού συνασπισμού, στον οποίο συμμετέχουν δεκάδες μικρά και μεγάλα κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα. Αστυνομικοί και πυροσβέστες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο ψήφισαν υπέρ της λήξης της απεργίας λίγες ημέρες πριν το ετήσιο καρναβάλι. Μέλη της Ένωσης Εργαζομένων ανέφεραν ότι συμφώνησαν να σταματήσει η κινητοποίηση. Οι πυροσβέστες και αστυνομικοί ζητούσαν αύξηση μισθών, ενώ νωρίτερα μέλη των ενώσεων δήλωσαν ότι η απεργία είχε περιορισμένη επιτυχία.